Συντοπίτησες, συντοπίτες, φίλες και φίλοι. Σήμερα η Εορδαία αποφάσισε να κλείσει για πάντα τους λογαριασμούς της με το παρελθόν. Σήμερα η Εορδαία βάζει τέλος στο κατεστημένο. Αφήνουμε στην πολιτική τους μοναξιά όλους εκείνους που ευθύνονται για την εξαθλίωση και την ταπείνωση των πολιτών. Βάζουμε φραγμό στα μνημόνια και στο ξεπούλημα του πλούτου της Δυτικής Μακεδονίας. Ταυτόχρονα στέλνουμε μήνυμα στους επαγγελματίες λασπολογόπουλους της πολιτικής ζωής του τόπου. Τους λέμε με μια φωνή ορθά και ξεκάθαρα. Το βράδυ της ερχόμενης Κυριακής 18 Μαΐου γίνεται η ανατροπή και ξεκινάει η δημιουργία. Τελειώνει το χθες και αρχίζει το αύριο. Το χθες είναι αυτή. Το αύριο είναι η απόφαση του λαού μας. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για την μικρή καθυστέρηση της σημερινής μας εκδήλωσης. Και θα ήθελα να σας πω ότι με ειλικρίνεια, σοβαρότητα και χωρίς συμβιβασμούς προχωράμε για τη μεγάλη ανατροπή. Η υποψηφιότητα του Θόδωρου Καρυπίδη είναι ένα μεγάλο πείραμα. Συστρατευθήκαμε μαζί του διαφορετικοί άνθρωποι από παλιούς και νέους πολιτικούς χώρους με ένα μόνο σκοπό. Να αποτρέψουμε το ξεπούλημα του τόπου μας. Αν τους πιστεύετε, αν θέλετε να ξεπουληθεί η ΔΕΗ, αν θέλετε να ιδιωτικοποιηθούν νερά και σκουπίδια, να μην μας επιλέξετε. Αν όμως δεν συμφωνείτε με τα παραπάνω, ελάτε μαζί μας, ενάντια στη βούληση της συγκυβέρνησης, ενάντια στους τοπικούς της εκφραστές, ενάντια στους άλλαλους και άβολους τοπικούς εκπροσώπους της. Συμπολίτησες και συμπολίτες, είμαι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Γεννήθηκα και μεγάλωσα, ζω και λειτουργώ στην πόλη μας, στην Τολεμαΐδα. Ζούμε τα ίδια προβλήματα, ανασένουμε τον ίδιο αέρα στις κοινότητές μας, τα παιδιά μας βγαίνουν στα ίδια δημόσια σχολιά. Κοινώς είναι μικρός ο τόπος για να μας κρατήσει κάποιους κρυφούς. Και εγώ δεν κρύφτηκα ποτέ. Δεν ήμουν άλλαλος και άφωνος όπως άλλοι. Σκέφτομαι πάντα φωναχτά. Καταθέσαμε μαζί με άλλους συναδέλφους ψυχή και πίστη, αφόρητη πίεση για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ η επέκταση του Ποδοσάκιου νοσοκομείου και την πετύχαμε. Αρνηθήκαμε όμως να συμμετάσχουμε στις 4 τελετές εγγενείων που έκαναν. Δώσαμε μάχη για τη διατήρηση της έδρας και δεν διστάσαμε να διαφωνήσουμε όταν αυτό έπρεπε να γίνει για το καλό της περιοχής. Άλλοι συνάδελφοί μας εδώ από την Εορδαία κρύφτηκαν πίσω από θέσεις και οφίτσια. Ας τους κρίνει ο λαός και η περιοχή. Αγωνιστήκαμε για να ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής που καθυστερεί 10 ολόκληρα χρόνια. Ρωτήστε τους γιατί δεν τελείωσε παρά τις φιλότιμες προσπάθειες, παρά την πίεση και τον αγώνα. Προκαλέστε τους να σας πούν γιατί ενώ υπάρχουν μελέτες έτοιμες για το Δήμο Εορδαίας, τις καθυστερούσαν να τις υπογράψουν με πανηγύρια και φανφάρες, προκαλώντας την αντίδραση ακόμη και του επίσημου Δήμου Εορδαίας. Κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν είναι πολιτικές. Τους ρωτάμε και απαντάμε ταυτόχρονα. Δεν επηρέασαν τις αρμοδιότητες της περιφέρειας στα μνημόνια. Δεν επηρέασαν την οικονομική ζωή του τόπου οι βάρβαρες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Δεν θα επηρεάσουν τη ζωή μας οι πωλήσεις ΑΔΜΙΕ και μικρής ΔΕΗ για τις οποίες οι υποταγμένοι στη συγκυβέρνηση σιωπούν. Η λύση είναι μία,
Ανατροπή τώρα, ανατροπή την Κυριακή, όλοι μαζί. Μόνο έτσι θα ξαναγυρίσει το χαμόγελο στα χείλη των συμπολιτών μας. Με όραμα για τη δημιουργία μιας νέας μέρας για τη Δυτική Μακεδονία και μόνο μέσα από συζήτηση με την κοινωνία, θέσαμε το πρόγραμμά μας σε διαβούλευση δημόσια, καθαρή. Συγκεκριμένα προτείνουμε μια σειρά από πράγματα. Μια άλλη δημόσια διοίκηση. Ανατρέπουμε στερεότυπα και παλιές αντιλήψεις. Δημιουργούμε ένα πλαίσιο δημόσιας διοίκησης με άμεση δημοκρατία. Εσείς προτείνετε, εμείς εφαρμόζουμε με διάβγεια και καθαρότητα. Θεωρούμε τον πρωτογενή τομέα μοχλό ανάπτυξης. Δημιουργούμε Δημοπρατήριο Αγροτικών Προϊόντων Δυτικής Μακεδονίας. Προχωρούμε, παραχωρούμε τα αποκαταστημένα εδάφη των ορυχείων της ΔΕΗ στους αγρότες μας. Στηρίζουμε έμπρακτα τις καινοτόμες καλλιέργειες. Υλοποιούμε άμεσα όλα τα έργα τα οποία έχουν σταματήσει. Ολοκληρώνουμε τις υποδομές με ισχυρά θεμέλια. Κύριο μέλημά μας, η στήριξη της επιχειρηματικότητας μέσα από μια δυναμική σχέση με τους φορείς που εμπλέκονται σε αυτήν και ιδιαίτερα τους συλλόγους και τα επιμελητήρια. Ενισχύουμε όσες τοπικές επιχειρήσεις το χρειάζονται μέσω των επιμελητηρίων. Κάνουμε αλλαγές δραστηριοτήτων με προϊόντα που δεν τα παράγουμε, αλλά τα εισάγουμε για να μην χάνουμε συνάλλαγμα. Προωθούμε την νεανική και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Δίνουμε λύσεις στο πρόβλημα της βιομηχανικής ζώνης του νομού Κοζάνης και αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο το βιομηχανικό πάρκο που υπάρχει εδώ στην Τολεμαΐδα, στην ΑΕΒΑΛ. Στίχημά μας η απασχόληση στην περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας. Χρειάζονται τομές. Επίκεντρο η νεολαία, η οποία μέσω Μητρώου Ανέργων θα έχει προτεραιότητα στη δουλειά και την αξιοπρέπεια. Κυρίως όμως δίνουμε τη μάχη στην ενέργεια. Για μια ΔΕΗ δημόσια, σύγχρονη, ανεξάρτητη, χωρίς να την ξεπουλάνε στους μεγαλοπαράγοντες της Αθήνας. Επίσης, προτεραιότητα για την κατασκευή της Τολεμαΐδας 5 και δορυφορικές δραστηριότητες δίπλα της. Με διεκδίκηση μειωμένου ηλεκτρικού τιμολογίου, 30% για τους δημότες, 50% για τις επιχειρήσεις, θα έχει την ευκαιρία σε λίγο ο επικεφαλής μας να σας τα αναλύσει όλα αυτά. Στην υγεία, στην παιδεία, στους ανθρώπους στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στον πολιτισμό, στον τουρισμό, στον αθλητισμό, με μια σειρά από παρεμβάσεις δίνουμε λύση. Φίλες και φίλοι, στα σταματημένα έργα της ΕΟΡΔΕΑΣ, φράγμα Μεσοβούνου, Λιμνοδεξαμενή Αναράκης, Εμπορίου, φράγμα Μιλοχωρίου, δρόμος Δυτικής Εορδέας, ανυπαρξία αθλητικών υποδομών, απαντήσαμε ήδη και είπαμε ότι οι παραπάνω υπηρεσίες της περιφέρειας εδώ θα ενδυναμωθούν με το παράρτημα του Τμήματος Υγείας Πρόνοιας, ώστε να μην χρειάζεται να εξυπηρετούνται οι πολίτες πηγαίνοντας στην Κοζάνη. Επίσης, σε λίγο θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε αυτά που έχει να σας πει ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Το Ποδοσάκιο Νοσοκομείο θα είναι ο πυλώνας ανάπτυξης της υγείας και σημείο αναφοράς για όλη τη Δυτική Μακεδονία. Είναι απόφαση πολιτική αυτή και θα εφαρμοστεί. Τέλος, η σύραγγα της κλεισούρας παίρνει σάρκα και οστά, καθώς θα είναι το πρώτο θέμα διαπραγμάτευσης με την κυβέρνηση μόλις γίνουμε περιφερειακή αρχή. Είναι έργο πρώτης της σημασίας και μας δείχνει το δρόμο για την εδραίωση της περιφερειακής συνείδησης. Φίλες και φίλοι, όλα τα παραπάνω που ακούσατε δεν είναι απλές υποσχέσεις. Είναι κάποια από αυτά που μπορούμε. Είναι ένα πρόγραμμα που το φτιάξαμε μαζί, βήμα-βήμα, λέξη-λέξη. Δεν μας το έστειλε κάποιο διαφημιστικό γραφείο μεγάλο. Δεν μας το έγραψαν οι φωστήρες κάποιου κόμματος πέριξ της πλατείας Κολονακίου. Δεσμευόμαστε μαζί σας με λόγο τιμής ότι θα το εφαρμόσουμε. Δώστε μας τη δύναμη. Θέλω από το βήμα αυτό να ευχαριστήσω με την ευκαιρία που μου δίνετε τον Θόδωρο Καρυπίδη, τον επικεφαλή μας, για την επιλογή του να είναι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Είναι μια μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα μια μεγάλη ευθύνη.
και είναι ταυτόχρονα τιμή και για την εορδαία μας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους και τις συνυποψηφίους μου. Να ξέρετε ότι θα μπορούσε να είναι στη θέση μου οποιοδήποτε από αυτούς. Είμαστε 33 εισάξιοι άνθρωποι που σαν μία γροθιά δίνουμε τη μάχη για να σπάσουμε το κατεστημένο. Και θα το καταφέρουμε την Κυριακή που μας έρχεται, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Σας υποσχόμαστε μόνο ένα πράγμα. Να χτίσουμε από κάτω προς τα πάνω. Από την κοινότητα στην πόλη, από τη γειτονιά στο κέντρο, με αποφασιστικότητα, με αυτογνωσία και αυτοκριτική, μα πάνω απ' όλα με άμεση δημοκρατία και πηξίδα τα θέλω του λαού μας. Δώστε μας τη δύναμη, κάντε την ανατροπή στις 18 του μηνός για να κάνουμε τη δημιουργία μαζί την επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Θα μου επιτρέψετε να καλέσω στο βήμα τον άνθρωπο που ενσαρκώνει όλα τα όνειρα των Δυτικών Μακεδόνων. Θα μου επιτρέψετε να καλέσω στο βήμα τον υποψήφιο και αυριανό Περιφερειάρχη Θόδωρο Καρυπίδη. Μου λέγανε και το βίωνα ότι η Εορδαία θα δώσει την νίκη. Απόψε το βλέπει όλη η Δυτική Μακεδονία. Ευχαριστώ θερμά όλους για την παρουσία σας. Να ζητήσω την κατανόηση των συμπολιτών μας που δημιουργούμε μία μικρή ταλαιπωρία κλείνοντας αυτόν εδώ το δρόμο. Αλλά αυτός ο δρόμος δεν αποκλείεται αυτή την ώρα. Αυτός ο δρόμος αναγεννιέται, γιατί έρχεται η αναγέννηση στην Εορδαία. Με ευχαρίστησε ο Παναγιώτης που τον επέλεξα να είναι ο αντιπεριφερειάρχης της Κοζάνης. Μόνον η Εορδαία έπρεπε να έχει αντιπεριφερειάρχη. Το δικαιούται. Η Εορδαία μας που δίνει τα μέγιστα στον νομό, στην περιφέρεια, στη χώρα. Και ξεκινάω με μία ανακοίνωση. Το κτίριο της περιφέρειας που μπαίνουμε στην είσοδο της πόλης, το παραχωρώ στο Δήμο της Εορδαίας για να έχει ανθρώπινες υπηρεσίες. Και σε αυτό το κτίριο θα τοποθετήσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη της Ενέργειας και της Ανάπτυξης. Γιατί εδώ στην Εορδαία, στην Τολεμαΐδα μας, στην ενεργειακή καρδιά της χώρας, θα δώσουμε τη μάχη για να διασφαλίσουμε το δημόσιο αγαθό που λέγεται ενέργεια και να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους, τα σχέδια του Σαμαρά και του Βενιζέλου που θέλουν να ξεπουλήσουν την ενέργεια. Τα προτάγματά μας είναι συγκεκριμένα. Νερά και ενέργεια δεν ξεπουλιώνται. Είναι δημόσια αγαθά. Ανήκουν στο λαό και είναι για το λαό. Το νερό είναι η ίδια η ζωή. Ο κινητήριος μοχλός για τον πρωτογενή τομέα. Η ενέργεια, η κυριαρχία. Ο κινητήριος μοχλός για την πραγματική οικονομία. Αφαιρέστε τα από το χάρτη μας. Τι μένει στη Δυτική Μακεδονία? Η ανεργία, η έκπτωση στην παιδεία, στην υγεία, στις εργασιακές σχέσεις. Έτσι θέλουν να συνεχίσουμε. Αυτό προτείνει ο κύριος Δακής. Όχι, δεν θα συνεχίσουμε έτσι, κύριε Δακή.
συνεχίσουμε με μια άλλη πρόταση. Πρόταση που βγαίνει μέσα από την κοινωνία για την κοινωνία. Με άμεση δημοκρατία, με συνεχή διαβούλευση, με συλλογικότητα και συναπόφαση. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θέλουμε να διοικήσουμε. Μαζί με τους πολίτες για τους πολίτες. Αυτοί βιώνουν τα προβλήματα, αυτοί ξέρουν και τις λύσεις. Τελειώνει το τεχνοκρατικό καθεστώς των υποταγμένων, που από τα κλειστά γραφεία, από τους κομματικούς διαδρόμους, με εντολές του αθηνοκεντρικού κράτους, που πάνω από αυτό το κράτος είναι τα οικονομικά συμφέροντα, μας οδήγησαν στο τέρμα και στην αδιέξοδο. Η Δυτική Μακεδονία, οι πολίτες αυτής της περιφέρειας παίρνουν την υπόθεση στα χέρια τους. Ξεφεύγουν από τα όρια της περιφέρειας και στέλνουν ένα μήνυμα σε όλη την Ελλάδα ότι με συλλογικότητα και συναπόφαση και θα διορθώσουμε και θα προχωρήσουμε και θα πάρουμε πίσω την αξιοπρέπειά μας. Περπατάω τα τελευταία 20 χρόνια όλη τη Δυτική Μακεδονία. Συνομιλώ μαζί σας, καταγράφω τα προβλήματα. Πιστέψτε με, τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γίνει πολύ λίγα. Και γίνω πολύ λίγα γιατί δεν υπήρχε συζήτηση, δεν υπήρχε συναπόφαση. Αυτό το μοντέλο πρέπει να αλλάξει. Διαβαίνω ξανά τη Δυτική Μακεδονία. Συζητάω με τους πολίτες. Έχουν άποψη, έχουν πρόταση. Πρέπει να ακουστούν οι πολίτες. Και αυτή η προσπάθεια η δικιά μας είναι η προσπάθεια η δικιά σας, των πολιτών. Δεν είναι η προσπάθεια των κομμάτων. Δεν είναι η προσπάθεια των υποταγμένων. Δεν είναι η προσπάθεια αυτών που παζαρεύουν θέσεις, υποψηφιότητες και αξιώματα. Κατέλυσαν τη δημοκρατία. Κατέλυσαν τον κοινοβουλευτισμό. Κατέλυσαν την αυτοδιοίκηση. Πέρασαν πρόσφατα νέο μεσοπρόθεσμο. Ψαλιδίζουν κι άλλο τους φόρους. Θέλουν να διώξουν και άλλα άτομα από την αυτοδιοίκηση. Τι θέλουν διοίκηση υποταγμένη. Με μας αυτό δεν θα γίνει. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Και δεν θα τους το επιτρέψουμε γιατί ερχόμαστε να διευρύνουμε ένα κοινωνικό μέτωπο που με ενότητα σήμερα και αύριο θα παλέψει τα μεγάλα ζητήματα. Τα δημόσια αγαθά θα πρέπει να είναι για τους πολίτες και ο κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση σε αυτό. Έχουν περάσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, τον μετέτρεψαν σε κανιβαλισμό και στρέφουν τη μία κοινωνική ομάδα εναντί της άλλης. Τον άνεργο εναντί στον εργαζόμενο. Τον ελεύθερο επαγγελματία έναντι του ΔΕΙΤΖΙ. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν μπορούμε να πορευτούμε με διχασμό. Δεν θα τους επιτρέψουμε να διαιρούν και να βασιλεύουν. Θα πετύχουμε κοινωνική ενότητα. Και ως πρώτη πρόταση είναι αυτή που κατέθεσα από την πρώτη στιγμή. Με το ζητούμενο, την ενέργεια, 30% φθηνότερο ρεύμα σε όλα τα σπίτια της περιφέρειας. Για να μπορέσουμε έστω και με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Ταυτόχρονα 50% φθηνότερη ενέργεια σε όλες τις επιχειρήσεις, σε όλες τις δραστηριότητες, από το μαντρί, τη γεώτρηση, το καφενείο, το μαγαζί της γειτονιάς, την επιχείρηση, τη βιοτεχνία. Τι πετυχαίνουμε με αυτό? Πέρα από το να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα οικονομικά μας, αυτά τα οποία μας άφησαν να διαχειριζόμαστε, πετυχαίνουμε κοινωνική ενότητα. Αισθάνεται ο κάθε πολίτης της Δυτικής Μακεδονίας ότι έχει ένα μερίδιο ωφέλους μέσα από αυτό το αγαθό που λέγεται ενέργεια. Έτσι ώστε σε αυτά που μεθοδεύουν, σε αυτά που σχεδιάζουν όλοι μαζί από τη Σαμαρίνα, την Κρυσταλλοπηγή, με ενότητα να προασπιστούμε το δημόσιο αγαθό της ενέργειας. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αυτό είναι ενότητα. Και ας τους αφήσουμε στη μοναξιά τους να είναι αυτοί διχασμένοι, να συζητήσουν για πρώτη φορά με τον εαυτό τους, να κάνουν την αυτοκριτική τους και τότε αν θέλουν μπορούν να έρθουν και αυτοί μαζί μας. Γιατί εμείς δεν τους διχάζουμε, τους λέμε από εδώ, από την Εορδαία, διορθώστε τα λάθη σας και αν θέλετε ελάτε κι εσείς μαζί μας. Προϋπόθεση όμως είναι μία, θα προασπιστείτε τα δημόσια αγαθά
και την αξιοπρέπεια των πολιτών. Θα διαχωριστείτε από τους δανειστές, τους στοκογλύφους και τα αφεντικά τους και θα πορευτείτε μαζί με το λαό για το λαό. Έχουν αποτύχει σε όλα τα επίπεδα. Ελάτε να κάνουμε μία βόλτα στη Δυτική Μακεδονία. Τι καταγράφουμε από το χωριό προς την πόλη? Εγκατάλειψη. Τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό. Τα τελευταία χρόνια μόνο φύγανε 100.000 επιστήμονες. Ο ένας επιστήμονας στοιχίζει στην εθνική οικονομία, στην οικογένειά του, 400.000. Άρα 40 δισεκατομμύρια ευρώ, εθνική πόρη, πόρη με αξιοπρέπεια, με γνώση, σήμερα είναι έξω από τη χώρα. Ποια ανάπτυξη μιλούνε, τι έργα να υλοποιήσουνε και να τα υλοποιήσεις τα έργα, ποιος θα τα χρησιμοποιήσει όταν το έψυχο δυναμικό σου με γνώση και δεξιότητα είναι έξω από τη χώρα. Υποκρίνονται. Φτιάξαν έργα στην Εορδαία. Πέστε μου αν λειτουργεί ένα. Φτιάξαν φράγματα ακινητοποιημένα. Φτιάξαν έργα που διχάσαν και δεν ενώσαν. Στη Δυτική Εορδαία, στην Ανατολική Εορδαία. Τι θέλουν να κάνουν επιτέλους? Το σχέδιό τους δεν είναι σχέδιο μέσα από την κοινωνία. Είναι σχέδιο που υλοποιεί έργα για τα έργα. Έργα για τους εργολάβους. Τέλος τα έργα για τους εργολάβους. Τα έργα θα είναι για τους πολίτες με συνεχή παρακολούθηση. Έργα τα οποία με τη χρησιμοποίηση θα επιφέρουν ωφελημότητα. Ποτέ δεν μετρήσαν την ωφελημότητα. Μετράνε τα έργα μόνο και μόνο με το άγχος να δείχνουν δείκτες, είτε στη λογική της απορροφητικότητας, είτε στη λογική να διανέμουν πόρους σε συγκεκριμένα συμφέροντα. Αυτό με εμάς τελειώνει. Θα πάμε σε συζήτηση από μηδενικής βάσεως και με τη ΔΕΗ και με το κεντρικό κράτος. Γιατί οι πολίτες δεν αντέχουν άλλο αυτές τις συμπεριφορές. Πηγαίνουν τα παιδιά μας στο σχολείο και συναντάνε δασκάλους που νωρίτερα έχουν πάρει το μένος του Υπουργού Παιδείας. Δεν μπορεί το δάσκαλο να τον έχει τσαλακωμένο και να έχει την απέτηση να μάθει το παιδί σου γράμματα. Δεν μπορεί τα παιδιά μας να μην μπορούν να πάρουν κουλούρι από το κηλικείο. Δεν μπορούν τα παιδιά μας να μην έχουν πρόσβαση στην παιδεία. Δεν θα κάνουμε άλλο έκπτωση στην παιδεία. Πρέπει να το διορθώσουμε. Υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές που προστρέχουν στα συσίτια. Ψάχνουν ένα δωμάτιο να κοιμηθούνε. Παίρνουν τον δάσκαλο, τον καθηγητή από την Τολεμαϊδα και τον πάνε στην Κρήτη. Και τον κρητικό τον φέρνουν στην Τολεμαϊδα. Είναι λογική αυτό? Είναι μεθόδευση, είναι σχέδιο να δημιουργήσουν καταστάσεις και κοινωνικού διχασμού και εξαθλίωσης. Γιατί στο πίσω μέρος του μυαλού τους έχουν όλα να τα εκχωρήσουν στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Πάμε στην υγεία. Δεν υπάρχουν γιατροί. Οι γιατροί που είναι εκεί είναι εξουθενωμένοι. Προχθές τόλμησε να παρέμβει εισαγγελέα στο νοσοκομείο των Γρεβενών. Αντί να πάει να παρέμβει και να συλλάβει τον κύριο Γεωργιάδη που αφήνει γυμνές όλες τις κλινικές, που πεθαίνουν τα παιδιά μας. Θα το επιτρέψετε αυτό? Πάμε να κάνουμε μία βόλτα στα καταστήματά μας. Έκλεισε το 32% των καταστημάτων. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Απλά οι εμποροί μας, επειδή είναι άνθρωποι αξιοπρεπείς, δεν έχουν τα χρήματα να κλείσουν τα βιβλία τους. Έτσι θα συνεχίσουμε. Πώς θα δημιουργήσουμε δυνατότητες? Πώς θα λειτουργήσει η οικονομία? Πού είναι η πραγματική ανάπτυξη? Χτίζουν νόμους που εξαθλιώνουν τους πολίτες και βάζουν το μεγάλο παράθυρο για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα. Γιατί κύριε Βενιζέλο και κύριε Σαμαρά, δώσατε εντολή στον κύριο Στουρνάρα να διαγράψει 15 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμα χρέη, εκ των οποίων τα 3 με 4 ήταν των γνωστών οικογενειών, των γνωστών εθνικών εργολάβων. Τους ονοματίζω, του κυρίου Μπόμπολα, του κυρίου Λάτσι, του κυρίου Βαρδινογιάννη. Και με αυτά τα χρήματα που τους χάρισαν, θέλουν να πάρουν το εργοστάσιο της Μελίτης, το καλύτερο των Βαλκανίων και το κοίτασμα της Βέβης. 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα το επιτρέψουμε? Όχι. Όσοι το επιτρέψουν δεν είναι μαζί μας. Δεν μπορούν να είναι μαζί μας. Γι' αυτό σας λέω, κοινωνικό μέτωπο, όλοι μαζί, να δώσουμε τους αγώνες, να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους, να διασφαλίσουμε τα δημόσια αγαθά, να επιφέρουμε τη χώρα στην πραγματική οικονομία,
με πραγματική παιδεία, με πραγματική υγεία. Καθαρές κουβέντες. Το Ποδοσάκιο είναι το περιφερειακό νοσοκομείο της Δυτικής Μακεδονίας. Να τα αφήσουν τα μούσα βέζικα. Εγώ δεν χρειάζεται να ρωτήσω κανέναν υπουργό και κανέναν κύριο Κουκουλόπουλο πού θα είναι η έδρα. Η έδρα του περιφερειακού είναι εδώ, στην Παλαμαρίδα. Αντέγραψαν το αθηνοκεντρικό κράτος και κάνανε ένα κακέκτυπό του και το ονόμασαν Κοζανίτικο κράτος. Το καταγγείλα στην Κοζάνη από την πρώτη μέρα. Τέλος το αθηνοκεντρικό και το Κοζανίτικο κράτος. Δομής ανάπτυξη εκεί που υπάρχουν οι ευκαιρίες. Δεν είναι ποσοτικό μέγεθος η ανάπτυξη. Δεν είναι ποσοτικό μέγεθος η επιλογή. Έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Θα δομήσουμε ανάπτυξη όπου υπάρχουν οι δυνατότητες. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι στην Κοζάνη, στα Σέρια, στο Βάιο, στα Γρεβενά, στην Καστοριά. Θα πάμε σε ισόρροπη ανάπτυξη εκεί που υπάρχουν οι δυνατότητες. Δεν έχουμε τη δυνατότητα άλλο με ποσοτικά χαρακτηριστικά που είναι το μέγεθος του πληθυσμού, γιατί εκεί θα πάρω ψήφους. Ούτε θα εξυπηρετήσουμε τοπικούς φανατισμούς ή της Εορδαίας να κατηγορούν την Κοζάνη για να εκλέγονται και της Κοζάνης τους Εορδαίους για να πράττουν το ίδιο. Ή θα πάνε με ενότητα ή θα τους οδηγήσετε εσείς και εμείς στη μοναξιά τους. Στις 18 του Μάη είναι υψηλό το διακύβευμα. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι εκλογές για την αυτοδιοίκηση, για τα γεφύρια, για τους δρόμους, για τα φράγματα. Τους ερωτώ, αν είναι αυτές οι εκλογές έτσι, τι κάνανε για τους δρόμους, τα γεφύρια και τα φράγματα. Ας κάνουν τον απολογισμό τους. Δεν κάναν τίποτα. Είμαστε προτελευταίοι στην απορρόφηση και των κοινοτικών πόρων. Πού οφείλεται αυτό? Γιατί δεν δίνουν απαντήσεις? Κρύβονται πίσω από τεχνοκρατικά σχέδια του χθες με copy-paste, με αντιγραφές των αθηνοκεντρικών επιλογών. Έχετε δει ποτέ μελέτη τι να είναι στον χώρο ενδιαφέροντος? Όχι. Έχουν έτοιμες μελέτες από χρόνια και τις επαναχρηματοδοτούν σε συγκεκριμένα γραφεία της Θεσσαλονίκης όπου κάποιοι πλουτίζουν. Και τα δικά μας τα παιδιά, οι δικοί μας οι επιστήμονες είναι στην ανεργία ή στις καφετέριες. Πού είναι η νεολαία μας? Ποιος θα την ενεργοποιήσει? Ποιος θα την εμπνεύσει? Τη θέλουν παρκαρισμένη είτε στα ναρκωτικά είτε στη μέθη. Εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Θα ενεργοποιήσουμε την νεολαία. Η νεολαία θα βγει μπροστά. Το σχέδιό μας είναι σε ευθεία συνεννόηση με την κοινωνία και έχουμε επιστρατεύσει νέους επιστήμονες. Τους βρήκαμε στον ΟΕΔ. Ούτε εκεί δεν κάνουν τον κόπο να πάνε να τους γνωρίσουν, να τους φωνάξουν, να τους μιλήσουν, να τους δώσουν φρέσκες ιδέες. Οι επιστήμες προχωράνε, αλλά αυτοί στις επιστήμες γυρνάνε την πλάτη. Δεν αντέχουν τις γνώσεις, δεν αντέχουν τις νέες τεχνολογίες. Θέλουν το χθες, το χθες. Εκεί θα μείνουν μαζί του, γιατί εμείς είμαστε το αύριο, εσείς είστε το αύριο. Γι' αυτό στις 18 του Μάη γυρίστε τους την πλάτη, δώστε τα χέρια ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί να ανατρέψουμε αυτό που φτιάξανε για να δημιουργήσουμε αυτό που εσείς θέλετε. Ο τρόπος της διοίκησής μας που λέγεται άμεση δημοκρατία έχει ευθύνη. Η ευθύνη της συλλογικότητας και της συναπόφασης θέλει συνεχή δράση. Πρέπει να είμαστε σε συνεχή συζήτηση, να ιεραρχούμε τα προβλήματα, να καταθέτουμε τις προτάσεις. Εσείς θα τα ιεραρχείτε, εσείς θα καταθέτετε τις προτάσεις και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, που για μένα είναι δημόσιοι λειτουργοί, πέρα από τις όποιες παθογένειες θα κληθούν να υλοποιούν. Δεν πάει άλλο το μοντέλο που έχουμε μέχρι σήμερα. Εμείς αποφασίζουμε χωρίς να ενημερώνουμε εν αγνία της κοινωνίας. Δεν ζητάμε λευκή επιταγή. Ζητάμε από όλους σας εντολή. Συνεχή εντολή. Ο πολίτης δεν είναι επέτης. Είναι εντολέας. Και εμείς είμαστε υπηρέτες σας. Έτσι θέλω να το δείτε. Ίση προς ίσον.
θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι οι εκλογές στις 18 του Μάη δεν δίνουν απαντήσεις μόνο στα ζητήματα που αφορούν την περιοχή μας. Δίνουν απαντήσεις και στις κεντρικές επιλογές. Πρέπει από εδώ να φύγει ένα μήνυμα ότι δεν διαπραγματευόμαστε ούτε τα αγαθά μας, ούτε τους πολίτες μας, ούτε την αξιοπρέπειά μας. Βγάλτε από το χάρτη της Δυτικής Μακεδονίας, όπως σας είπα, τα νερά και την ενέργεια. Δεν υπάρχει τίποτε. Δεν έχουμε γεωπολιτική αξία και αναφορά. Δεν έχουμε καμία διαπραγματευτική ικανότητα. Υπάρχουν θέσεις απασχόλησης στη ΔΕΗ εδώ και χρόνια. Γιατί δεν τις καλύπτουν? Γιατί ανοίγουν από την πίσω πόρτα τους εργολάβους που δίδουν μαύρη εργασία, ανασφάλιστη εργασία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Πρέπει πραγματικά να πάρει μπροστά η ΔΕΗ. Την έχουμε ανάγκη την παραγωγή. Προσπαθούν με αυτόν τον τρόπο να απαξιώσουν την επιχείρηση για να τη δώσουν πιο εύκολα στα ιδιωτικά συμφέροντα. Η Πτολεμαΐδα, η Εορδαία πρέπει να καθίσει, να συναποφασίσει για ένα σχέδιο το οποίο θα δίνει δυνατότητες και στο πρωτογενή και στο δευτερογενή και στον τριτογενή τομέα. Όλα αυτά όμως θέλουν καθαρές θέσεις. Πρέπει όλοι οι πολίτες, όλοι οι κάτοικοι αυτής εδώ της περιοχής, σε συνεννόηση και με τον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης, δεν έχουμε άλλο την πολυτέλεια να χάσουμε χρόνο και πόρους. Δεν έχουμε την πολυτέλεια άλλα εμείς και άλλα αυτοί. Όλοι μαζί να υλοποιήσουμε έργα που να συνεργάζονται, που να συναντιόνται και να δημιουργούν προστιθέμενη αξία. Ένα ευρώ θα μπαίνει, δύο πρέπει να παράγει η επιλογή. Θέλω να πω από εδώ την Εορδαία και να τα ακούσει όλη η Δυτική Μακεδονία. Στις 18 του Μάη δεν είναι για μας το πρόκριμα η εκλογή. Για μας το πρόκριμα είναι μια καθαρή εντολή που να ξεφύγει από τα όρια της περιφέρειας. Διότι τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα εδώ. Τι θα γίνει με το εγχείρημά μας? Ήδη τοποθετούνται πολλοί διανοούμενοι. Ασπάζονται την κίνησή μας. Πώς χτίζουμε από την κοινωνία προς τα πάνω? Πώς συζητάμε με την κοινωνία? Γιατί εδώ είναι η μεγάλη τομή. Εδώ είναι να εφαρμόσουμε για πρώτη φορά στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, την άμεση δημοκρατία. Όλα τα άλλα είναι λόγια. Μην πιστεύετε στα λόγια τους. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο έτσι. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια και άλλες επιλογές. Μου λένε, γιατί έκανες το εγχείρημα? Τους λέω, δεν το είχα σκοπό. Μου έγινε μια πρόταση να ηγηθώ μιας πρωτοβουλίας στην αντιμνημονιακή λογική για την περιφέρειά μου. Πριν απαντήσω, συζήτησα επί μακρόν με τον εαυτό μου, με την οικογένειά μου, με τους συνεργάτες μου. Και επανήλθα με ένα ναι και με ένα όχι. Το όχι είναι εύκολο, το λες και φεύγεις. Έχεις όμως και την ευθύνη ότι στην ώρα του καλέσματος και της μάχης επέλεξες να παραμείνεις στην τηλεόραση και στη δημοσιογραφία. Το ναι όμως είχε συγκεκριμένα προτάγματα. Αυτά που σας είπα και θα τα ξαναπώ για να τα εμπεδώσουμε όλοι είναι σημαντικά και θα εξηγήσω γιατί. Τα προτάγματα είναι συγκεκριμένα. Δεν θα κουμπίσουν τα νερά και την ενέργεια. Θα αποκαταστήσουν την αδικία στη Δυτική Μακεδονία που εμφανίζουν ψεύτικο πλεόνασμα, γιατί εδώ τζεράρουν τον κύκλο εργασιών της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να χάνουμε κάθε χρόνο εκατομμύρια πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ζητάμε το ειδικό τιμολόγιο. Είναι πολύ λιγότερα αυτά που ζητάμε από αυτά που χάνουμε. Σε πραγματικές τιμές κόστους αυτό που ζητάμε δεν ξεπερνάει τα 7 με 7,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και χάνουμε πάνω από 15 με 20. Χρήματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα είχαμε διαθέσει στην πρόνοια, στην απασχόληση, να χτίσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό δίκτυο προστασίας. Αυτά τα θέματα δεν πρέπει να τα απεμπολίσουμε. Με αυτά τα θέματα πάμε ως πρόταγμα. Αυτά θα κρατήσουμε ως μέτωπο. Σε αυτά θέλουμε να μας δώσετε εντολή. Έτσι ώστε από την επόμενη κιόλας μέρα, στις όποιες μεθοδεύσεις της, με κοινωνική ενότητα να τα αποτρέψουμε. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο.
Γνωριζόμαστε με τους περισσότερους που είστε εδώ. Σας ξέρω έναν ένα, σας κοιτώ στα μάτια. Εγώ δεν θα με βρίσκετε στη ΖΕΠ. Θα με βρίσκεστε στην Εορδαία, σε κάθε γωνιά της Δυτικής Μακεδονίας. Δεν θέλω το αξίωμα του Περιφερειάρχη. Θέλω να είμαι ένας πολίτης μέσα σε μια αξιοπρεπή πολιτεία με αξιοπρεπείς συμπολίτες μου. Και θα δώσω τη ζωή μου γι' αυτό. Είναι λόγος τιμής. Σας καλώ σε έναν όμορφο αγώνα. Όπως μίλησα εγώ με τον εαυτό μου, μιλήστε κι εσείς. Κάντε όλη την αυτοκριτική σας. Όλοι να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Να διορθώσουμε τα λάθη μας. Να συζητήσουμε με τον δίπλα μας. Να κάνουμε καλύτερους τους εαυτούς μας. Ένας τόπος καλυτερεύει όταν καλυτερεύουν οι πολίτες του. Η κρίση που ζούμε δεν είναι οικονομική. Είναι πρωτίστως πολιτική και πολιτισμική ηθική. Και αφού συζητήσουμε με τους εαυτούς μας, με αυτοσυγκέντρωση και περισυλλογή, θα πράξουμε το καθήκον μας στις 18 του Μάη. Και να είστε βέβαιοι, στο όμορφο ταξίδι που ξεκινήσαμε, θα έρθουν και αυτοί μαζί μας. Και τότε, με τα δικά μας τα προτάγματα και διώχνοντας τα αφεντικά τους, θα τους δεχτούμε. Με τη νίκη, σας ευχαριστώ θερμά από τα βάθη της ψυχής μου. Θα παρουσιάσουμε τα μέλη του συνδυασμού Ανατροπή Δημιουργία με επικεφαλή το Θόδωρο Καρυπίδη. Να παρακαλέσω τους υποψηφίους να έρθουν δεξιά της εξέδρας. Αλεξανδρής Ρούσης, ιατρός πυρηνικής ιατρικής. Βαρδάκα Αναστασία, στέλεχος Δυτικής Μακεδονίας. Θεοδουλίδης Νεοκλής, ορθοπαιδικός χειρουργός. Θεοδωρίδου Ειρήνη, τυχιούχος Στεφά, πρωταθλήτρια Στίβου. Ιωαννίδης Κυριάκος, οικονομολόγος, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας. Καλαϊτζής Παναγιώτης, δικηγόρος. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων ο κύριος Καλατζής δεν είναι μαζί μας. Καλαϊτζόπουλος Ματθαίος, έμπορος, πρόεδρος εμπορικού συλλόγου Πτολεμαϊδα. Καμπουρίδης Σταύρος, ελεύθερος επαγγελματίας. Καρακασίδης Δημήτρης, προϊστάμενος Τμήματος Οικονομικού Διεύθυνσης ΟΑΕ Δυτικής Μακεδονίας. Καρυπίδου Κυπουρίδου Μαρία, υπάλληλος ΔΕΗ. Κάτανας Ηλίας, πυροσβέστης. Κάτανας Χάρης, οπτικός οπτομέτρης. Και Χαγιάς Φώτης, καθηγητής μαθηματικών. Κοκκινίδης Αλέξανδρος, πρόεδρος τοπικού συμβουλίου νέων ελισμών.
σύστημά του. Να κατέβουμε και εγώ και ο Θόδωρος κάτω για να χαιρετήσουμε τον Βασίλη τον Κούτσιανο που είναι πληροφορικός. Κυριακόπουλος Χρήστος, εκπαιδευτικός. Κοτσίδης Γιώργιος, υποπτέραρχος στην Αυτοστρατεία Υπτάμενος. Γιάννα Κατερίνα, παιδίατρος. Μανές Ιωάννης, υπάλληλος ΔΕΗ. Μαρκόπουλος Δημήτριος, διευθυντής ΟΑΕΔ Κοζάνης. Σανθοπούλου Αργυρό, τελειόφοιτη τεχνολόγος γεωπονίας Αλεξάνδριου ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. Πασχαλίδης Ηρακλής, αγιογράφος ζωγράφος. Πεσνικά Δήμητρα, ελεύθερη επαγγελματίας. Πουλιόπουλος Ιωάννης, πτυχιούχος ΤΕΦΑ, επιστημονικός συνεργάτης φαρμακευτικών εταιριών. Στεργιούλης Παναγιώτης, υπάλληλος ΔΕΗ. Τασιούλα Κωνσταντία, πολιτικός μηχανικός ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ. Τρέμι Μαρία, ιδιωτική υπάλληλος. Τσότσος Παύλος, εκπαιδευτικός. Καρτομαζίδης Θεόδωρος, νομικός διεθνολόγος. Και Χριστοφορίδης Γιώργος, δημοτικός υπάλληλος. Κυρίες και κύριοι, αυτοί που βρίσκονται πάνω στην εξέδρα και οι συνάδελφοί μου που είναι κάτω από αυτήν, είναι το ψηφοδέλτιο της νίκης που την Κυριακή θα κάνει την ανατροπή με τη βοήθειά σας. Την επόμενη μέρα με τη δική σας πράξη θα κάνουμε μαζί τη δημιουργία. Όλοι στις κάλπες, στείλτε τους το μήνυμα. Καλό σας βράδυ, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Να πω κάτι τελευταίο. Να πω κάτι τελευταίο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Αυτή εδώ είναι η ομάδα της νίκης. Όλοι εσείς είστε αυτοί που τους τρομάζουν και τις 18 του Μάη θα τους στείλετε εκεί που ανήκουν. Στο χρονοτούλαπο της πολιτικής ιστορίας με τα πολιτικά τους λείψανα και τα αφεντικά τους. Καλό αγώνα και με τη νίκη. Σας αγαπώ πολύ να το ξέρετε. Γεια σας.